Το θέατρο του Παραλόγου εξελίσσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στον τομέα Εκαυσιτία, που για να καλύψει τις βάρδιες του παίρνει δανεικού διασώστε ακόμα και από το Ηράκλειο. Δυστυχώ έτσι είναι η αλήθεια. Όταν τα λέγαμε κάθε χρόνο εμείς και φωνάζαμε, μας λέγανε οι κακοί οι συνδικαλιστές και ότι πάνε κόντρα. Δυστυχώ όμω να τώρα που ήρθαμε πια ούτε, στο, ούτε, καν στο όριο, κάτω από το όριο, έχουν μείνει τέσσερα άτομα στη Σιτία. Που Οι υποσχέσει του Υπουργού για κάλυψη των καινών θέσεων του συγκεκριμένου τομέα έμειναν δυστυχώς μόνο υποσχέσει. και η λύση δίδεται με μετακινήσεις διασωστών είτε από την Ιερά Πέτρα όπου υπηρετούν 12 είτε από τον Άγιο Νικόλαο που υπηρετούν 15 ακόμη όμως και από το Ηράκλειο παρά το ότι... Οι διασώστε του Ηρακλείου πρέπει να διασχίσουν 200 χιλιόμετρα απόσταση και η μετακίνησή του αυτή να κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο 270 ευρώ. Τώρα, αυτό το μήνα, ειδικά που είναι, έχουν φύγει κάποιοι άλλε συνάλλευε, μπορεί να έχουμε μέχρι και 40-45 βάρκε να καλύβουμε το μήνα. Είναι πάρα πολλέ βάρκε. Ε, τώρα, είχαμε πλήρωμα, πλήρωμα που ήταν με πέντε βάρε συνεχόμενε από την Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Εβδομάδα, άλλε βάρε. Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα που συνεχίζει και όσο περνάει ο καιρό, μεγαλώνει. Αξίζει να τονίσουμε ότι ξενοδόχο τη ΙΤΑ αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα διαμονή των πληρωμάτων από το Ηράκλειο, σε μια προσπάθεια να μην τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργία του συγκεκριμένου τομέα του ΕΚΑΒ. Για να καλύβουμε εκεί πέρα του ανθρώπου, να μην γίνει κάτι και να μην υπάρχει κάλυψη από ασθενοφόρο. Οι υποσχέσει δυστυχώ είναι κάθε χρόνο και μετά από κάθε πίεση και στη διοίκηση αλλά και στο Υπουργείο ότι ναι, ναι, θα έρθουν άτομα στη Σιτία, αλλά δυστυχώ ακόμα τα βλέπουμε. Ε, 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 ευχαριστώ και δημόσια του συναδέλφου που όλοι χάνουν, τις, χάνουν κάποιε μέρε και πηγαίνουν εκεί πέρα, διότι όπω ξέρετε, όταν κάνουν διπλή βάρδια το απόγευμά του είναι χαμένο ουσιαστικά, δεν είναι με τι οικογένειε του μαζί. Και στι γιορτινέ μέρε ευτυχώ βρεθήκαν άτομα που θα καλύψουν αυτέ τι βάρδιε. Σύμφωνα πάντω με πληροφορίε, μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να γίνουν προσλήψει πληρωμάτων ΕΚΑΒ. Μέσω του ΑΕΔ, ενώ παράλληλα δύο άτομα τα οποία θα μετακινηθούν από την Αθηνά θα αναλάβουν υπηρεσία στον τομέα καυσίδεία.